Απόψε ο Κυρκούνελος φοβάται να πάει για ύπνο. Τα νέα στην εφημερίδα είναι τρομερά. Ο λύκος ξαναγύρισε. Ο Κυρκούνελος τρέχει να διπλοκλειδώσει την πόρτα όταν ξαφνικά τοκ, τοκ, τοκ. «Θεούλη μου, είναι ο λύκος!» «Άνοιξε, άνοιξε αμέσως! Κάνε γρήγορα! Εμείς είμαστε τα τρία μικρά γουρουνάκια!» «Κύριε Κούνελε, σε παρακαλούμε! Άσε μας να μπούμε! Τρέμουμε από το φόβο!» «Ο λύκος ξαναγύρισε!» «Περάστε, φίλοι μου, περάστε!» λέει ο Κυρκούνελος ανακουφισμένος. «Καλά, καλά!» Δεν πρόλαβε να κλείσει η πόρτα και ξαφνικά τοκ, τοκ, τοκ. «Οχ, αμάν, να ο λύκος!» «Εγώ είμαι η κυρά Κατσίκα και τα 7 μικρά κατσικάκια. Ήρθαμε να κρυφτούμε στο σπίτι σου. Έμαθες τα φοβερά νέα? Ο λύκος ξαναγύρισε!» «Πέρασε μέσα, καλή μου φίλη, και εσείς μικρά μου κατσικάκια», απάντησε ο Κυρκούνελος. Όλη η οικογένεια είχε καθίσει όταν ξαφνικά τοκ, τοκ, τοκ. «Μήπως είναι ο λύκος που χτυπά?» «Εγώ είμαι το μικρό αρνάκι. Έπαιζα στην ακροποταμιά, μα δεν μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου. Τρέμει η καρδούλα μου. Γιατί?» «Ο λύκος ξαναγύρισε!» «Έλα μέσα, μικρό αρνάκι», λέει ο Κυρκούνελος. «Έλα να ζεσταθείς». Το μικρό αρνάκι στάθηκε δίπλα στη φωτιά, όταν ξαφνικά τοκ, τοκ, τοκ. «Αυτή τη φορά σίγουρα είναι ο λύκος!» «Εγώ είμαι ο Πέτρος! Δεν άκουσα τον παππού μου και βγήκα να κυνηγήσω το λύκο. Τα μάθατε? Ξαναγύρισε! Μήπως τον είδατε? Μήπως βρίσκεται εδώ?» «Ούτε τον είδαμε, ούτε θέλουμε να τον δούμε», απάντησε ο Κυρκούνελος. «Όμως, μη στέκεσαι έξω, Πέτρο, έλα μέσα μαζί μας». Ο Πέτρος κάθισε με τους άλλους, όταν και πάλι τοκ, τοκ, τοκ. «Ο λύκος θα είναι», φώναξε ο Πέτρος με ενθουσιασμό. «Εγώ είμαι η κοκκινοσκουφίτσα. Άνοιξε μου, γιαγιά. Σου φέρνω ψωμί και βούτυρο και μέλι». «Έκανες λάθος στο σπίτι, κοκκινοσκουφίτσα», απαντάει ο Κυρκούνελος. «Μπες όμως γρήγορα μέσα. Δεν πρέπει να τριγυρνάς το δάσος. Ο λύκος ξαναγύρισε». «Έχω μια λαμπρή ιδέα», είπε ο Κυρκούνελος. «Ας κάτσουμε να φάμε τώρα που είμαστε όλοι μαζί». Όλοι συμφώνησαν με χαρά και πολύ γρήγορα ένα θαυμάσιο δείπνο ήταν έτοιμο. Όλη η παρέα είχε καθίσει στο τραπέζι όταν μπουμ, μπουμ, μπουμ. «Ποιος να είναι άραγε?» είπε ο Κυρκούνελος απορριμμένος. «Δεν περιμένουμε πια κανέναν». «Είναι ο λύκος και πεινάει σαν λύκος». Μόλις όμως ο λύκος έκανε να κουνηθεί, Κούνελος και τρία γουρουνάκια, Κατσίκα και Κατσικάκια, Αρνάκι, Πέτρος και Κοκκινοσκουφίτσα, όρμησαν επάνω του. Ο λύκος έπεσε κατά γης. Το λόγο παίρνει ο Κυρκούνελος. «Λύκε, δεν σε φοβόμαστε πια. Κοίτα να το χωνέψεις καλά αυτό. Αλλά αν μας υποσχεθείς ότι θα είσαι καλός και θα μας διηγηθείς ιστορίες για κακούς λύκους, τότε σε καλούμε να δειπνήσεις μαζί μας». Έτσι λοιπόν, το βράδυ εκείνο, στο σπίτι του Κυρκούνελου, γύρω από ένα τραπέζι με όλα τα καλά, ο λύκος ξαναγύρισε.